Η αίτηση για αρρωγή για τους πυρόπλουτους συμπολίτες μας γίνεται μέσω της πλατφόρμας arrogi.gov.gr. Μπορείτε να κάνετε αίτηση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κύρια κατοικία που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση, όπως επίσης και να υποβάλλετε τις παρακάτω αιτήσεις. Στεγαστική συνδρομή. Θα βρείτε συμπληρωμένα τα στοιχεία των ακινήτων. Συμπληρώνετε την έκταση της βλάβης και το είδος της χρήσης. Η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούστε και τυχόν απαλλαγή από τον ένφια. Απαλλαγές ένφια. Συμπληρώνετε την έκταση της βλάβης για τα ακίνητα που δεν εμφανίστηκαν στην επιλογή στεγαστική συνδρομή και η πλατφόρμα σας ενημερώνει αυτόματα αν δικαιούστε απαλλαγή. Αποζημίωση οικοσυσκευής. Βλέπετε προσυμπληρωμένα τα ποσά που δικαιούστε με βάση την έκταση της βλάβης που δηλώσατε στην επιλογή στεγαστική συνδρομή. Για τα ακίνητα που εκμισθώνετε, επιλέγετε τη δήλωση μίσθωσης και ακολουθείτε τη διαδικασία για να αποζημιωθεί ο μισθωτής. Ενίσχυση επιχείρησης. Επιλέγετε το είδος της επιχείρησης και ανάλογα εμφανίζεται ο κατάλογος για τη δήλωση της έκτασης των ζημιών. Στο φάκελο «Υποβολή αίτησης» βλέπετε την εικόνα των αιτημάτων σας, το συνολικό ποσό πρώτης αρρωγής. Υποβάλλοντας την αίτηση, παράγεται ψηφιακό αρχείο με QR code, με το οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της αίτησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου και δύναται να τροποποιηθούν μόνο αυθημερών.